Η πρώην υπουργός Ντόρα Μπακογιάννη βρέθηκε στην Ξάνθη στο πλαίσιο περιοδίας της στη Θράκη, ενώ έδωσε το παρόν και στην κοπή της πίτας της Νόδε στο ξενοδοχείο Ελισσό το βράδυ της Πέμπτης. Η κυρία Μπακογιάννη σημείωσε ότι ξεκινά από τη Θράκη μια σειρά επισκέψεων σε όλη τη χώρα, κάνοντας λόγο για τεράστιες αναπτυξιακές δυνατότητες της περιοχής. Η Ντόρα Μπακογιάννη το πρωί της Παρασκευής βρέθηκε στον οικισμό Διομήδια. Και στη συνέχεια επισκέφθηκε τη Σμύνθη, όπου είχε συνάντηση με τον Δήμαρχο Μίκης Καψά Τζεμίλ. Καλημέρα, είσαι καλά, μάλιστα. Για την Δήμαρχος. Το ξέρω, καλέ. Yes. Το ξέρω. Καλώς καλημέρα, ήρθατε. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι κάνετε, καλή χρονιά. Κέντρο υγείας εκείνη. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει ολόκληρη η Ελλάδα. Όποιος είναι στη τηλεόραση το βράδυ, βλέπει τι γίνεται με τα κέντρα υγείας. Υπάρχει ελλειπές προσωπικό, ελλείψεις μεγάλες σε οδηγούς κυρίως, αλλά και σε νοσηλευτές. Και το πρόβλημα αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει η χώρα με 385 εκατομμύρια λιγότερα στον προϋπολογισμό για την υγεία. Το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο με αυτή την κυβέρνηση τουλάχιστον να μπορέσει να αντιμετωπιστεί. Το θέμα των καυσόξυλων είναι ένα θέμα που σου υπόσχομαι δεν το πάω στη Βουλή. Θα ρωτήσω. Διότι όπως ξέρετε, σας έχω πει πολλές φορές ότι εγώ ήμουνα πάρα πολλά χρόνια βουλευτής Ευρυτανίας. Και η Ευρυτανία και η ορεινή Ξάνθη αντιμετωπίζουν ακριβώς τα ίδια θέματα. Ακριβώς τα ίδια. Αργότερα πραγματοποίησε επίσκεψη στον οικισμό Εχίνο. Καλά είμαστε. Να και η νεολαία παρούσα. Σε μια περιοχή που αγαπάω ιδιαίτερα, όπως ξέρετε την επισκέπτομαι από το 1992, δεν τολμώ καν να το πω δυνατά. Είναι στον Εχίνο που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, έχω έρθει πάρα πολλές φορές. Αγαπώ τους ανθρώπους, τους ξέρω και αντιλαμβάνομαι και τα προβλήματά τους. Ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι πάντα μια σύγχρονη ευρωπαϊκή μειονοτική πολιτική. Μια πολιτική την οποία θα την κάνουμε πράξη, χωρίς πολλά λόγια, αλλά με ουσιαστικές αποφάσεις, οι οποίες χρειάζονται. Για μας η μειονότητα είναι ένα εξαιρετικό κομμάτι του ελληνικού λαού και ως τέτοια τη βλέπουμε και με αυτούς θέλουμε να συνεργαστούμε για ένα καλύτερο ευρωπαϊκό αύριο για την Ελλάδα που αξίζουμε, γιατί μας αξίζει μια καλύτερη κατάσταση από αυτή που ζούμε. Επίσης τόνισε τις δυνατότητες ανάπτυξης της περιοχής, εξαπολύοντας τα πειρά της στην κυβέρνηση. Κοιτάξτε, αυτό το οποίο βιώνουν είναι αυτό το οποίο βιώνει όλος ο ελληνικός λαός. Ήρθαν εδώ πέρα πάνω στη μειονότητα, στα απομακοχώρια, σε όλα τα χωριά της περιοχής. Τους υποσχεθήκανε λαγούς με πετραχίλια, τους είπαν ότι δεν θα υπάρχει ένφια, τους είπαν ότι θα αυξηθούν τα μεροκάματα, τους είπαν ότι θα σκίσουν μνημόνια. Και αυτό το οποίο βιώνουν σήμερα είναι αυτό το οποίο βιώνουν όλοι οι Έλληνες πολίτες. Δηλαδή φορολογία, 7,5 εκατομμύρια παραπάνω φόρους, ένας έμφυα ο οποίος εδώ πέρα είναι περίπου ίσος με τον έμφυα ο οποίος υπάρχει στις Κυκλάδες. Οι άνθρωποι δεν αντέχουν, δουλειές δεν υπάρχουν και άρα το πρόβλημα είναι κοινό. Είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ολόκληρη η Ελλάδα. Και βεβαίως η ορεινή Ελλάδα, η προβληματική Ελλάδα, νιώθει εγκαταλελειμμένη. Και αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο βρίσκομαι εγώ σήμερα. Διότι το μήνυμα είναι, παιδιά, δεν ξεχνάμε. Είμαστε εδώ, μοιάζομαστε, δεν υποσχόμαστε. Ενώ αντάλλαξε ευχές με αξιωματικούς και στελέχη του τάγματος εθνοφυλακής του Εχίνου. Καλή χρονιά, παιδιά. Καλητρήσεις, είσαστε εδώ. Είναι τώρα οι άδειες και είμαι εγώ σαν υποδιοικητής και δύο στελέχη και ο στρατιώτης μας που είναι από εδώ από την περιοχή. Α, εσύ από εδώ, μπράβο. Ωραία. Τουλάχιστον έχετε εδώ πιο μέσα. Όχι, αλίμονο. Τα μέρη εδώ είναι πανέμορφα, μια χαρά είναι. Σας περιποιούνται. Τέλεια. Έτσι. Τέλεια. Το μεσημέρι της Παρασκευής επίσης συναντήθηκε με τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χρήστο Μέτιο και τον Αντιπεριφερειάρχη Ξάνθης Κώστα Ζαγναφέρη στην Αντιπεριφέρεια Ξάνθης. Είχα την ευκαιρία και με τον Περιφερειάρχη και με τον Αντιπεριφερειάρχη να συζητήσω όλα τα θέματα τα οποία υπάρχουν στην περιοχή. Ξέρετε τη γνώμη μου για την αυτοδιοίκηση. Ξέρετε πολύ καλά πόσο πολύ εκτιμώ την προσπάθεια την οποία κάνει η αιρετή αυτοδιοίκηση σε αντίξωες συνθήκες και σε δύσκολες συνθήκες να ανταπεξέλθει στα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει ολόκληρη η περιφέρεια. Η περιοδία την οποία έκανα ήταν εξαιρετική.
Πρέπει να πω ότι με γέμισε πολύ μεγάλη χαρά η επαφή εδώ στην Ξάνθη και με τους ανθρώπους που με τίμησαν για τις παρουσίες τους χθες, αλλά και με στα χωριά σήμερα. Ήταν πάρα πολύ καλά. Συζητάμε μαζί εδώ και χρόνια και γνωρίζει φυσικά όλα τα θέματα που μας απασχολούν, τα προβλήματα, το σχεδιασμό που έχουμε. Η παρουσία της, ειδικά αυτή την κρίσιμη συγκυρία για τη χώρα και τους πολίτες, είναι επίσης σημαντική για μας. Και θέλω να την ευχαριστήσω, πέρα από την κατανόηση, αλλά για την στήριξη που παρέχει και προσωπικά, να το πω έτσι, και σε πρόσωπα και στην περιφέρειά μας και στη Θράκη, όλα αυτά τα χρόνια, και αποτελεί ένα σταθερό και συνεπή υποστηριχτή της. Ξέρετε, και που έταξε πολλά ο ΣΥΡΙΖΑ, παρασυρθήκανε πολλοί, τους καταλαβαίνουμε. Πλέον δεν είναι καιρός για χάσιμο. Επειδή πολλές φορές ακούω, κύριε Μπακογιάννη, από διάφορα στελέχη πρώτη της γραμμής, τελικά θα βρούμε την άκρη, υπάρχουν μικροπροβλήματα, θέλω να κάνω μια κατάθεση ψυχής προς όλους τους νεοδημοκράτες, προς όλους τους αυτούς που στηρίζουν φιλελεύθερο χώρο. Δεν μας χωρίζει τίποτα και μας ενώνουν τα πάντα. Και θα κάνουμε τα πάντα για να γίνουμε κυβέρνηση για το καλό του τόπου. Αργότερα συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Ξάνθης Χαράλαμπο Δημαρχόπουλο στο Δημαρχείο της πόλης, όπου άκουσε και Αρμένη Κακάλαντα και έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη βασιλόπιτα. Ακούσω Κάλαντα. Γεια σας. Πρόεδρος. Είμαι ο πρόεδρος Αρμενικής Κοινότητας. Ναι, ναι, το κατάλαβα. Ήταν πάρα πολύ καλή συγκυρία, να τα πούμε και μπροστά σας. Πολύ χαίρομαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι καρτούλες που έκαναν οι κυρίες της κοινότητας. Μπροστά στο Δήμαρχο καταρχήν της πόλης μας, στην κυρία Δώρα Μπακογιάννη. Προσπαθείτε κι εσείς και να κάνετε τις παρεμβάσεις να δείτε. Προσπαθώ και πρέπει να σου πω ότι είμαι πάρα πολύ ανήσυχη με το νέο νομοσχέδιο το οποίο φέρνει η κυβέρνηση.